Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που το βλέπετε εσείς έχει τελειώσει, αλλά έγινε. Υπήρξε ένα stream το οποίο είναι για τους χορηγούς, κάθε μήνα γίνεται από ένα και δεν το βλέπετε οι άλλοι. Χα, καλά να πάθετε. Όχι, εντάξει, δεν έχετε να πάθετε κάτι. Όλα είναι καλά. Λοιπόν, το παιχνίδι το οποίο επιλέχτηκε είναι το Vampyr. Το Vampyr είναι από τις πιο περίεργες φάσεις παιχνιδιών που θα ήθελα να ήταν πάρα πολύ καλό. Έχω παίξει κανένα δίωρο. Αλλά δυστυχώς, δεν λέω ότι είναι κακό παιχνίδι, δηλαδή ειδικά σε φάση που θέλεις να παίξεις ένα παιχνίδι το οποίο θυμίζει tabletop RPG, αλλά RPG-RPG, έτσι, δηλαδή που οι επιλογές σου έχουν repercussions, τέλος πάντων, that's the one. Η ιστορία είναι απλή. Έχεις ένα τύπο, ο οποίος ήταν γιατρός στο κάποιο παγκόσμιο πόλεμο. Γυρνάς πίσω και θα γίνει το εξής συμβάν, το οποίο θα είναι πάρα πολύ λυπηρό και θα στεναχωρηθούμε πάρα πολύ όλοι για γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. 12 new questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? Αυτά κάποιος ρωτάει τις πραγματικές ερωτήσεις. Τι είναι το γυαλί, αν δεν είναι άμμος που έχει μαρτυρήσει. Ξέρω ότι ακούγονται βαθιστόχαστα in shit, αλλά εμένα μου ακούγεται σαν τύπος που προσπαθεί να ρίξει γκομενάκια στη σχολή. Εδώ πέρα δυστυχώς είναι το πρώτο πράγμα, η πρώτη αδυναμία του παιχνιδιού, η οποία φαίνεται χύμα. Αυτό είναι ότι υπάρχει πολύ μπλα μπλα. Ενώ υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να υποθούν με λιγότερες. Με μια πρόταση, με ένα tweet, βρε αδερφέ. Αλλά ο τύπος δεν σκάει. Πληρώνεται με τη λέξη. Λοιπόν, αυτό είναι το casual τάφος με τα χιλιάδες πτώματα. Και εμείς βγαίνουμε από εκεί γιατί είναι ένα άθλιο μέρος. Λυπάμαι που πήγα, δεν θα ξαναπάω, θα του κάνω downvote στο Facebook page του ή κάτι άλλο. Όταν ξεκινάς με ένα μαζικό τάφο με 35.000 πτώματα, δεν έχεις πολλά σημεία που μπορείς να πας από εκεί πέρα μπροστά. Δηλαδή το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις δύο ομαδικούς τάφους. Δύο ομαδικούς ποδοσφαιρικούς τάφους. Να είναι δύο ομάδες και να είναι σε διαφορετικούς τάφους και να είναι νεκρά τα πτώματα και να περιμένει το τηλεθεάμον κοινό ποιος θα βάλει γκολ. Συγγνώμη, πατάμε χ. Στην τυχαία φιγούρα. Την οποία τη χτυπάμε στον ώμο. Κοιτάζοντας τα beard του πρωταγωνιστή και το beard μου, ποιο beard πιστεύετε ότι είναι καλύτερο? Θέλω μια ειλικρινή άποψη. Πιστεύω ότι το δικό μου είναι καλύτερο, έχει περισσότερο όγκο. Και εδώ πέρα βλέπουμε λίγο το δεύτερο πρόβλημα το οποίο είχαμε το παιχνίδι αυτό. Ενώ οι τύποι πήγαν να πούνε μια ιστορία και θέλαν να φτιάξουν ρεαλιστικά γραφικά, ήταν ένα κλικ από το να είναι ρεαλιστικά τα γραφικά, γιατί μου θυμίζουν λίγο PlayStation 3 εποχή. Θα ήταν πάρα πολύ τραγικό σε περίπτωση που την ξέραμε λίγο τη Mary, ξέραμε οτιδήποτε για τη Mary. Και για τον πρωταγωνιστή αυτή τη στιγμή, εκείνη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, πήγαν να κάνουν πράγματα τα οποία όντως θα δουλεύανε, αλλά είναι ένα τσίκ από το να δουλέψουνε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τον τύπο, δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή σκότσε την αδερφή του. Δεν με ενδιαφέρει για την αδερφή του, γιατί ούτε αυτή την ξέρω. Κύριε Γαμώτο, νιώθω ότι είναι φτιαγμένο το παιχνίδι με καλά πράγματα, αλλά ταυτόχρονα δεν το κάνουν, τέλος πάντων. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, εμείς είμαστε βαμπύρ. Οι αδερφοί μας είναι νεκροί. Αυτοί οι τύποι είναι μαλάκες και μας πυροβολάνε. Και επίσης παρκούρ. Το beer μου προφανώς δεν γουστάρω πορτοκάλια, είναι καλύτερο. Χαίρομαι. Στέφανε, δεν ξέρω γιατί μου λες τα μαλλιά επίσης. Λοιπόν, το πρώτο μας πράγμα είναι να ξεφύγουμε από τους μαλάκες. Γιατί σε περίπτωση που έχουν κάπου μαλάκες, εσύ δεν θες να είσαι στο μέρος στο που είναι αυτοί οι μαλάκες. Και αυτό μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά όταν παραγγέλνω καφέ Starbucks. Γι' αυτό πλέον δεν πηγαίνω στα Starbucks. Συνεχίζουμε το parkour. Εδώ πέρα θέλει να βεβαιωθεί το παιχνίδι ότι ξέρουμε να κρατάμε μπροστά το μοχλό. Και εδώ πέρα παίρνουμε το πρώτο μας όπλο. Είναι ένα τυχαίο κούκρι. Now I can defend myself. Είσαι βαμπύρ!
Έχεις δόντια! Κατά πάσα πιθανότητα νύχια! Η μάχη είναι λίγο Dark Souls. Αργότερα, το dodge αυτό γίνεται τηλεμεταφορά, το οποίο το εκτιμώ πάρα πολύ. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Α, έχει πάρα πολύ φως και τρώμε damage. Επίσης αυτό δεν το ήξερα. Stamina bar είναι το κάτω λοιπόν. Α, η μπάρα με την αίμα, με το αίμα, με την αίμα. Ποια, την αίμα Stone, την Ερμιόνη από το η γνωστή σειρά ταινιών Harry Potter. Την παίρνουμε πιο μετά. Επίσης μετά παίρνουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να δαγκάσουμε τους εχθρούς για να πάρουμε πίσω μάνα. Wow. Τι πυροβολάει αυτός? Seriously, βαλίστρα η οποία έχει φωτιά. Θέλω να μου πει κάποιος μία φάση στην ιστορία ever του κόσμου που κάποιος casual περνούσε μέσα από τους δρόμους του Λονδίνου με αναμένο το βέλος του στη βαλίστρα του. Τι είναι αυτό το μέρος? Σπίτι. Είσαι βαμπύρ, δεν είσαι ο Μόγλης που μόλις γύρισε από τη ζούγκλα. Παίρνει τόσο σοβαρά το παιχνίδι τον εαυτό του. Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Εσύ σκότωσες την αδερφή σου. Νομίζω ότι δεν θα ψάξει ιδιαίτερα μακριά για να βρεις κάτι. Ο ήλιος είναι μαστρωμένος. Δεν μπορώ να φύγω τώρα. Και εκεί είναι το άλλο πρόβλημα. Υπάρχει υπερβολικά πολύ πολυπλοκότητα σε μερικά πράγματα, ενώ δεν θα έπρεπε να υπήρχε. Και όχι με την έννοια ότι η θεωρητική φάση είναι ότι όσο περισσότερα συστήματα έχεις, τόσο το καλύτερο, γιατί το κάνει πιο βαθύ το παιχνίδι. Which is nice. Απ' την άλλη όμως, έχεις πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει με ευκολότερα συστήματα, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τους διαλόγους. Εν τω μεταξύ, ο τύπος μόλις σκότωσε την αδερφή του, είπε «Αδερφή μου, θα βρω ποιος μας το έκανε αυτό» και μετά πάει να αυτοκτονήσει. Δηλαδή, δεν μπορείς να τα έχεις παιχνίδι όλα μέσα. Ναι, και εν τω μεταξύ, αυτό είναι το κλασικό, το πάτα δέλτα για να πυροβολήσεις κάποιον. Το είχε το Metal Gear 3, το είχε το The Order, το είχαν διάφορα παιχνίδια. Εκείνο το θέμα δεν το έχει κερδίσει όμως. Δηλαδή υπήρχαν οι καλές ιδέες εκεί πέρα, απλά είναι με λάθος σειρά. Είναι από τα παιχνίδια τα οποία είναι φτιαγμένα, δηλαδή αυτό με πονάει. Είναι από τα παιχνίδια τα οποία τα έχω εκτιμήσει έτσι κι αλλιώς. Αλλά από την άλλη, είναι τόσο κοντά, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Τα διάφορα skill trees που ουσιαστικά είναι defensive, aggressive, body, blood, science, bite, ultimate και tactical. Ultimate ακούγεται πολύ Dota. Τέλος πάντων, ή League of Legends, whatever. Λοιπόν, έτσι ξοδεύονται κάθε βράδυ τα XP. Κάθε XP που έχεις αρχικά πάρει σκοτώνοντας χαρακτήρες ή κάνοντας quest ή οτιδήποτε, τα έχεις να τα χρησιμοποιείς το βράδυ. Μόλις τα χρησιμοποιείς αυτά τα XP, ανεβαίνεις level. Το θέμα είναι ως εξής. Ότι δεν έχει σημασία το τι level είσαι, γιατί οι αντίπαλοι levelάρουν μαζί σου και είναι πάντα μεγαλύτερο level από σένα. Δηλαδή τώρα εγώ που είμαι 3, οι αντίπαλοι που θα αντιμετωπίσω είναι 4 και στο τέλος, ό,τι level και να είσαι, είναι 9 level πάνω οι αντίπαλοι. Το οποίο this is sad. Ανάλογα το πώς σκοτώσεις, και ειδικά αν αυτοί είναι citizens, δεν είναι ας πούμε και καλά εχθροί όπως βρίσκουμε τώρα που, εντάξει, αυτοί είναι σενεριακοί εχθροί να πεθάνουν, τέλος πάντων. Και καλά για να μάθεις το παιχνίδι. Αργότερα έχεις τη δυνατότητα να σκοτώσεις χαρακτήρες οι οποίοι μπορεί να έχουν στην ιστορία τέλος πάντων impact. Γενικότερα, από ό,τι έχω καταλάβει μπορείς να φας τα πάντα. Γεια σου, τι είπε! Πάνω που χρειαζόμουν αίμα. Πώς από εδώ. Γεύση τσιχλόφουσκα. Εν τω μεταξύ το teleport που κάνει είναι τόσο γρηγοράκι εδώ πέρα που το, πώς θα λένε, το χρησιμοποιώ γενικότερα και στη μετακίνηση. Το χρησιμοποιώ για την ακρίβεια τόσο πολύ στη μετακίνηση που κάποια στιγμή μπαίνω σε ένα δωμάτιο έτσι έχοντας χαλάσει όλο το στάμινά μου και προφανώς εκείνη την ώρα οι αντίπαλοι με, πώς το λένε, με ταχτερντίζουνε. Τι θα έχει να μου πει το Λονδίνο? Τίποτα. Εδώ πέρα ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει κι άλλος κακός εκτός από εμάς. Και έχει ένα investigating τέλος πάντων πράγμα. Γιατί ταυτόχρονα ο χαρακτήρας μας είναι βαμπύρ, το οποίο μπορεί να παίξει ξύλο. Είναι γιατρός που μπορεί να θεραπεύσει κάτοικους, χρησιμοποιώντας διάφορα potions τα οποία θα φτιάξουμε μετά. Ή με διαλόγους ή με διάφορα άλλα πράγματα. Και ταυτόχρονα είναι και detective. Τριπλοθεσίτης. Φίλε, αυτά είναι.
Γιατί κάποτε οι άνθρωποι δουλεύανε. Λοιπόν, εδώ πέρα ακολουθούμε τα senses μας. Λοιπόν, αυτούς τους τύπους, από ό,τι βλέπεις, μπορείς να τους δεις και σαν NPCs να τους μιλήσεις, αλλά μπορείς να τους δεις και σαν φαγητό. Δεν θέλω να μιλήσω με τους locals, γιατί ξέρω που είναι. Α, δεν με αφήνεις. Θα μιλήσω με τους locals. Επίσης αυτό, ότι σκέψω, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή παίζω 31 λεπτά. Και ακόμα είμαστε στο tutorial. Λοιπόν, εδώ πέρα βρίσκουμε ένα από τους χαρακτήρες οι οποίοι θα μας συντροφεύσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. Τα τεράστια cutscenes είναι τεράστια. Μπορεί να μην το καταλάβατε αυτή τη στιγμή, αλλά σηκώθηκα, πήγα τουαλέτα και ξαναγύρισα. Σταυρός με λέτε 1800, δεν γουστάρω πορτοκαλιά. Ναι, ακριβώς αυτό. Είναι Σταυρός Razer. Sponsored. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος τύπος είναι ο διευθυντής σε ένα νοσοκομείο. Και αυτός διπλοθεσίτης είναι, δηλαδή από τη μία έχεις το διευθυντή, ο οποίος ασχολείται και με τα βαμπύρ. Τέλος πάντων, ότι θες ταυτόχρονα να είναι ποιητικός ο διάλογος, θες να περάσεις το νόημα και γενικότερα, okay, όλα αυτά τα πράγματα. Από την άλλη όμως, δηλαδή τώρα ας πούμε με αναγκάζει να μιλήσω και με άλλους, interrogate the locals, δεν θέλω ρε φίλε. I want the truth! Έχω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις, θέλω την αλήθεια! Α, βρήκα πως κάνουμε skip, ωραία. By the way, μαθαίνεις για τους locals διάφορα πράγματα. Κάθε district έχει διαφορετικό εδώ πέρα φακελωμένο. Δηλαδή έχουν καθίσει και έχουν γράψει για όλους NPC διαφορετικά πράγματα και τους κάνει track. Γενικά είναι πολύ... είναι στημένο για να είναι ωραίο το παιχνίδι, αλλά είναι πολύ κουραστικό, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Καραβιέρης. Ξύπνα, Καραβιέρη. Α, είσαι νεκρός. Συγγνώμη. Συνέχισε αυτό που κάνεις. Και τώρα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο boss. Στα 40 λεπτά. Αντίο. Αμάθησαν σε Archer. Εν τω μεταξύ, ακόμα και οι εχθροί έχουν κάρτες. Με όλα τα στατιστικά τους. Γι' αυτό λέω είναι... ενώ είναι προσεγμένο στους μηχανισμούς του. Ποιο να πρωτοφάμε? Αυτό με το πιστόλι. Μετανιώνω, άλλος έχει καραμπίνα. Καλησπέρα παιδιά. Μ' αρέσει που όλοι αναγνωρίζουν ότι είσαι βαμπύρ. Είναι πολύ συνηθισμένο στο Λονδίνο τότε. Εκείνη την εποχή το να έχεις βαμπύρ. Και έστω τι ήτανε. Γιατί δεν το λένε βαμπύρ και το λένε λίτς. Γεια σου, κρίτσερ. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο φάση σαν βαμπύρ που θα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι ιδιαίτερο challenge, από ό,τι καταλάβατε. Οχ. Επίσης τα hitboxes. Το είδατε πόσο μακριά μου ήταν και με χτύψε. Ήμουνα σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα με πετύχαινε, actually, αλλά θα έτρωγα damage. Α, κάνει και αυτό skill. Εδώ πέρα, στη γωνία, μη γυρίσεις. Τίποτα μη ζητήσεις για ένα βράδυ. Μη με χαραμίσεις. Έλα. The Lord is my shepherd. Λοιπόν, και εδώ πέρα βρίσκουμε έναν τύπο ο οποίος βρίσκεται σε φάση ημιπεθαμένη. Αλλά ο τύπος είναι πάρα πολύ καλούλης. I'm a doctor. You're suffering from shock.
Σε σκότωσα! Ρε! Ρε, αυτό είναι kill stealing, μου πήρε τα XP! Έκανα όλη τη δουλειά και τι τύπης έκανε το last hit! Με auto attack! Καν δεν χρησιμοποίησε κάποιο είδους skill! Απογοητεύομαι! Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Τι βοήθησες, μωρί μου, πήρες τα XP και έφυγες. Το παιχνίδι, ειδικά με τον τρόπο που κάθε χαρακτήρας NPC έχει σχέση με τον άλλον και ξέρει κάποιες πληροφορίες για τον άλλον και κάθε district έχει διαφορετικά πράγματα πρέπει να προσέξει έτσι ώστε να μην πεθάνουν όλοι και διάφορα πράγματα είναι αρκετά. Έχει πολύ ζουμί. Και είναι του είδους το παιχνίδι. Μου αρέσει πάρα πολύ η σκέψη, η πραγματοποίηση, επειδή μιλάνε πάρα πολύ, επειδή. Διάφορα πράγματα τέλος πάντων. Δηλαδή, ακόμα και το traversing, γιατί μετά από εδώ, ο τύπος που βρήκαμε με το LED σταυρό μας δίνει δουλειά. Γιατί είναι διευθυντής σε ένα νοσοκομείο, πήγαινε στο νοσοκομείο και μας λέει και καλά, γιατρός είσαι. Είσαι και βαμπύρνα εγώ από κοντά, έλα να δουλέψει για εμένα. Ακόμα και αυτό είναι κάτι το οποίο παίρνει υπερβολικά πολύ χρόνο να περπατήσει από το ένα δωμάτιο στο άλλο και γενικότερα δεν ξέρω. Όλα αυτά με κάνανε, δουλέψαν τέλος πάντων με πολύ ανάποδο τρόπο από αυτό που θα ήθελα. Λέω αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο θα μπορούσα να ευχαριστηθώ. Αλλά είναι τόσο κοντά και δεν φτάνει εκεί πέρα, δηλαδή. Είναι και ο λόγος που δεν έκανα βίντεο για αυτό το παιχνίδι, δηλαδή απογοητεύτηκα. Δηλαδή τώρα μπορεί να φαίνεται το κοροϊδεύω κτλ. Αλλά effectively δεν ξέρω, το πονάω. Τέλος πάντων, αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες, αγαπητέ θεατή. Πάμε να συνεχίσω το stream με τους χορηγούς. Θα δούμε την επόμενη φορά. Και καλή συνέχεια. Και δες και βίντεο. Τα οποία θα εμφανιστούν. Αυτά. Ξέρεις να το πω. YouTube-ικά πράγματα. Ξέρεις εσύ. Γεια. Yeah.